Και σήμερα λοιπόν εδώ στην κουζίνα του Food Project θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας εκπομπή με τον Λευτέρη τον Ανδριαδάκη, τον τεχνικό σύμβουλο από την εταιρεία Κορώνη ΑΕ, και θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο αρθοσκεύασμα. Δεν είναι ψωμί, γιατί δεν έχει μαγιά, δεν έχει αλεύρι, αλλά είναι πάρα πολύ νόστιμο, υγιεινό, διατροφικό, χωρίς γλουτένι. Τα λέω καλά, Λευτέρη? Περιέχει ένα ποσοστό γλουτένι. Περιέχει, ναι. Ένα μικρό ποσοστό. Αλλά είναι vegan. Είναι vegan. Όταν μου το είπες, εντυπωσιάστηκα, διότι είναι από τις φορές που θέλουμε να φάμε κάτι σαν που μοιάζει με ψωμί ή κάτι το οποίο να, σαν σνακ το πρωινό μας, το μεσημέρι, γιατί όχι και με το φαγητό μας, με μια ωραία σαλάτα, ας πούμε. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Κάτι το οποίο όμως δεν είναι επιβαρημένο με μαγιές, με αλεύρια, με άλευρα κτλ. Είναι ένα διατροφικό ψωμί, το οποίο περιέχει αρκετούς σπόρους. Αρτοσκεύασμα. Αρτοσκεύασμα. Αρτοσκεύασμα, σωστά. Το οποίο περιέχει μέσα σπόρους τσία, κοινόα, λινάρι, κολοκυθόσπορο, σουσάμι. Περιέχει προζύμια από ζέα ολικής άλεσης, δίκοκο σιτάρι. Όπως καταλαβαίνεις, όλο αυτό είναι ένα διατροφικό. Ωραία. Το οποίο μπορεί να το σερβίρουμε με διάφορους τρόπους να το παρασκευάσουμε. Όπως θα το δούμε και θα το κάνουμε και μαζί. Ωραία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα φρούτα, ξηρούς καρπούς. Μπορεί να γίνει ένα πολύ ωραίο κριτσίνι. Να το συνδυάσουμε με ένα αλεύρι ζέας που θα συνεργαστεί άψογα με το προζύμι ζέας ολικής. Μπορούμε να κάνουμε ένα crackers. Όπως καταλαβαίνεις, έχουμε διάφορες παραλλαγές και διάφορες γεύσεις. Συνδυάζεται, όπως είπες, με ένα πολύ ωραίο κρασί, με κάποιο καλό τυρί, με αλαντικό. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον. Και είναι vegan. Να πούμε τώρα, Λευτέρη, ότι είναι ένα προϊόν, επειδή είναι λίγο δύσκολο στην παρασκευή του, γιατί θέλει διαφορετικό χρόνο ψησίματος και ώρα και στους βαθμούς, θέλει μια εναλλαγή. Εμείς πιο πολύ το δίνουμε σαν πρόταση, επειδή υπάρχει σαν έτοιμο προϊόν σε πάρα πολλούς φούρνους. Σωστά, σε όλο το νησί. Στην πόλη μας. Ακριβώς. Σαν παρασκευή σχετικά είναι εύκολη, αλλά σαν διαδικασία, όπως είπες πολύ σωστά, στο ψήσιμο, δεν είναι εύκολη να το κάνουμε στο σπίτι μας. Χρειάζεται τους λεγόμενους επαγγελματικά να μιλήσουμε ατμούς, να κατεβάσουμε αμέσως τη θερμοκρασία. Στην ουσία, ψήνεται, βράζεται, να το πούμε, το προϊόν. Ωραία. Οπότε, πώς μπορεί κανείς να το, ας πούμε, ζητήσει και να το ψάξει? Κοίταξε να δεις. Αυτό θα το βρεις σε διάφορα σημεία, όπως είπα, σε όλο το νησί. Είναι ένα προϊόν το οποίο θα το βρει πολύ εύκολα. Τι εννοώ πολύ εύκολα? Όπου ζητήσεις ένα πολύ σποροβαρύ, το οποίο δεν περιέχει μαγιά, vegan, αυτά από τα μαγαζιά που το έχουν θα σου το προτείνουν αμέσως. Ξέρουν ποιο προϊόν είναι. Άρα λοιπόν, πολύ σπορο, βαρύ, έτσι το λέει. Ναι, είναι βαρύ. Είναι βαρύ. Ναι. Δεν περιέχει αλεύρι. Είναι σπασμένο το αλεύρι που περιέχει μέσα. Και είναι και συμπαγές, όπως σωστά, θα δούμε σε θα το λίγο. Δούμε και μετά. Είναι συμπαγές, υπάρχει υγρασία. Στην πραγματικότητα δεν τρώγεται την ίδια μέρα, γιατί όπως είπες είναι πολύ ζουμερό η καρδιά του. Πάρα πολύ υγρασία. Ακριβώς. Οπότε θέλει να. Ναι, να μείνει, να μεστώσει, να τραβήξουν οι σπόροι. Ωραία. Οπότε θα μπορούσαμε αυτό να το δούμε, ας πούμε, και σε μια δίαιτα, ίσως και σε μια διατροφή. Είναι πολύ σωστά. Δηλαδή, κοίταξε να δεις. Όπως είπα, είναι με όλους αυτούς τους σπόρους που συνδυάζει, είναι ένα προϊόν το οποίο είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες. Είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, οι οποίες βοηθάνε στη μυϊκή μάζα και στη διατήρηση της μυϊκής μάζας. Συμβάλλει στη διατήρηση τη φυσική των οστών. Είναι πολύ χαμηλό σε υδατάνθρακες σε σχέση με πολλά πολύσπορα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα διατροφικό ψωμί για κάποιον που κάνει δίαιτα ή αθλείται ή ακόμα και κάποιος για τη μαγιά που είπαμε, που έχει δυσανεξία στη μαγιά, δεν περιέχει μαγιά. Okay. Μάλιστα. Βλέπω μια πολυχρηστικότητα, τέλος πάντων. Ακριβώς. Το κάνουμε και. Έχεις κάνει και πολύ ωραία καναπέ, τα οποία θα τα δούμε μετά, με διάφορα ωραία πράγματα πάνω, όπου και για σνακ και για πρωινό, με ένα ωραίο σπρέτ από πάνω, με ένα ωραίο άλυμα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, ένα τυρί ή κάποιο. Ακριβώς. Έχει πολύ ωραία προϊόντα ο φίλος μας, ο Τάκης Χωραϊτης, όπου έχει κάποια αλυφοειδή από ξηρούς καρπούς, σε μορφή
κρέμας. Σε κρέμας. Βούτυρο, ας πούμε, από... Ναι, θα μπορέσουν να συνδυαστούν πάρα πολύ καλά αποστολές, γιατί και στην Παρασκευή που θα κάνουμε θα χρησιμοποιήσουμε και ξηρό καρπό εμείς και φρούτο από ξηραμένο κράμπερις. Okay. Ωραία, πάμε να το δούμε. Ευχαρίστω. Λοιπόν, το προϊόν είναι εδώ πέρα, τα σχόλια μας. Εδώ λοιπόν έχουμε το, στην ουσία, ανακατεμένα. Ανακατεμένα, το... ανακατεμένα είναι. Τα σπόρια. Όπως καταλαβαίνεις, τα σπόρια που είπα δεν είναι τόσο εύκολο το να το αγοράσουμε τα σπόρια να το φτιάξουμε στο σπίτι μας. Γιατί όπως σου είπα, περιέχει και κάποιο σπασμένο στάρι, περιέχει προζύμια από ζέα ολικής άλεσης. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ωραία. Okay. Λευτέρη, πάμε λίγο να το, πριν να το κάνουμε, να πούμε δύο-τρία πραγματάκια. Άρα λοιπόν, η κορώνη έχει όλα τα απαραίτητα υλικά και τα, όλα τα απαραίτητα συστατικά, όπου τα προμηθεύει στους φούρνους μας, ωραία, στην πόλη, και μπορεί ο, ο καταναλωτής να το ζητήσει σαν ένα πολύσπορο, λοιπόν, βαρύ ψωμί, vegan, χωρίς μαγιά. Ακριβώς, από το φούρνο της γειτονιάς σου. Πολύ ωραία. Πολύ σωστά. Εξαιρετικά, ωραία. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Ας ξεκινήσουμε. Για πάμε. Λοιπόν, έχουμε το νερό της συνταγής μας. Ωραία. Το αλάτι μας μέσα στο νερό. Το λάδι μέσα στο νερό. Ηλιέλαιο, έτσι. Ηλιέλαιο. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ηλιέλαιο. Δεν θα το ήθελα, για το λόγο ότι επειδή θα υποστεί βράσιμο για αρκετή ώρα, το ελαιόλαδο στο τέλος, όταν θα μείνει, επειδή είναι ένα προϊόν το οποίο κρατάει μέρες, θα αρχίσει να βγάζει άσχημο άρωμα. Οκ, okay, σωστά. Ίνβερτο ζάχαρο, το οποίο το ίνβερτο ζάχαρο το χρησιμοποιούμε όσον αφορά για αυτό που είπαμε ότι είναι vegan. Στη συνταγή περιέχει, μπορούμε να βάλουμε και μέλι, το οποίο όπως ξέρουμε, αν χρησιμοποιήσουμε μέλι, μπορεί να, για κάποιους να είναι πιο έγευστο, αλλά δεν είναι vegan. Ωραία. Okay. Τα ρίχνουμε μέσα στο νερό όλα αυτά, για το λόγο ότι να τα ανακατέψουμε. Για το λόγο ότι όταν θα τα ρίξουμε μέσα, το ανακάτεμα που θα κάνουμε είναι πολύ λίγο και δεν θα προλάβει το αλάτι να διαλύσει. Okay. Αυτό ήτανε. Είναι λοιπόν από τις λίγες περιπτώσεις που έχουμε εύκολη παρασκευή, αλλά δύσκολο ψήσιμο. Σωστά, πολύ σωστά. Ακριβώς αυτό. Σαν εδώ πέρα ακριβώς θα γίνει αυτό, ήθελα να πω, ένα χυλός, ένα ρευστό, το οποίο θα χρειαστεί να τα αφήσουμε για λίγη ώρα για να γίνει μια ζηλατινοποίηση των δημητριακών. Να βγάλουν τα... Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Να γίνει ένα σώμα. Φίλε, μυρίζει πολύ ωραία. Βέβαια, θα μυρίζει πολύ ωραία. Τόσα δημητριακά μέσα από τους σπόρους και το προζύμι. Πολύ ωραίο. Ήδη έχει αρχίσει και... Κάνω κάτι λάθος, όχι, να κάνω όχι, κάτι όχι, άλλο. Όχι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Τέλεια. Ακριβώς. Τελικά άλλο. Όχι, αυτό θέλω να σου πω. Είσαι μια χαρά. Εδώ τώρα πρέπει να τα αφήσουμε μισή ωρίτσα. Να γίνει ζηλατινοποίηση, να δέσει, να γίνουν ένα σώμα. Χωρίς ψυγείο. Χωρίς ψυγείο. Χωρίς ψυγείο. Και θα πλάσουμε να σερβίρουμε στις φόρμες μας. Οπότε λοιπόν, το αφήνουμε για να ρευστοποιηθεί λιγάκι, να γίνει λίγο μια μάζα. Ακριβώς. Μια πιο σφιχτή μάζα πρέπει να και γίνει. Και το πλάθουμε, το περνάμε από εδώ και μετά από εδώ ή μόνο από, ή από εδώ ή από εδώ. Και από τα δύο. Α, και από τα δύο. Και μετά εδώ. Ακριβώς. Μάλιστα. Και μετά θα ψηθεί εδώ μέσα. Εδώ μέσα, ναι. Οκ. Okay. Μάλιστα. Και να περιμένουμε λοιπόν μισή ώρα να γίνει αυτό που πρέπει και θα το βάλουμε μετά στη φόρμα τους. Έκανα πολύ καλή δουλειά. Ναι, φαίνεται. Έτσι, έχει σταθεροποιηθεί. Σωστά. Και τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα δεις. Για πάμε. Βρέχουμε λίγο τα χέρια μας. Ωραία. Ωραία. Σε κάποιο συγκεκριμένο βάρος, ας πούμε. Κοίταξε να δεις. Το συγκεκριμένο βάρος που χρειάζεται εδώ πέρα είναι στα 600 γραμμάρια. 580 με 600 γραμμάρια. Ναι. Στην ουσία εδώ πέρα, τι κάνω τώρα εδώ πέρα. Κάνω ένα σεφ, να το πω, ένα κεφτέ. Σωστά. Ναι. Το νερό θα... Ακριβώς. Ακριβώς. Το νερό θα με βοηθήσει και για να δώσω σώμα, αλλά και για, να κολλήσει, κολλήσει αυτό, στο φαγόπυρο που θέλω τη βοήθειά σου να πάει παντού κυκλικά, να το τοποθετήσουμε στη φόρμα.
Κάπως έτσι, ας πούμε. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Τέλεια. Και το βάζουμε στρογγυλό στη φόρμα, έτσι όπως είναι. Ναι, τοποθέτησέ το και θα δεις. Τι θα κάνουμε τώρα. Ωραία. Okay. Και εδώ πέρα τώρα του δίνουμε το σήμα που θέλουμε. Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς, αυτό επειδή δεν περιέχει μέσα μαγιά, όπως το έχουμε σερβίρει, ακριβώς αυτό θα μείνει. Okay. Έτοιμο. Εύκολο. Πολύ εύκολο. Θα κάνουμε και το άλλο στο άλλο, ε. Θα κάνουμε και θα χρησιμοποιήσουμε και κάτι ακόμα. Άλλο είναι θα κάνουμε στο άλλο, όπως το λες. Α, θα κάνουμε ένα και με φρούτα, ε. Ακριβώς, και ξηρό καρπό. Mm-hmm. Θα το κάνουμε ακόμη πιο superfood. Ωραία. Δικό σου. Πολύ ωραία. Και στο υπόλοιπο θα χρησιμοποιήσουμε τα cranberries. Okay. Φιστίκι υγιεινής, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και φουντούκι, ταιριάζει πάρα πολύ. Okay. Από αμύγδαλο, καρύδι, ό,τι θέλει ο καθένας. Σωστά. Το ωραία. Ανεκατεύουμε. Το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, αμέσως έχουμε δύο διαφορετικά προϊόντα. Το κάνουμε λοιπόν όπως είπαμε και έτσι. Ακριβώς. Πάτσε το, στρώστο, μην το φοβάσαι. Τέλεια. Άψογα μπορώ να πω. Και θα βάλουμε και... ξέρεις θα κάνω τώρα. Τι. Θα δεις τώρα θα κάνω. Θα κάνω το μισό και το άλλο μισό τέτοιο. Γιατί όχι. Δεν το έχω κάνει έτσι. Ούτε εγώ. Αλλά... Ορίστε, δικό σου. Το μισό. Το μισό. Και το άλλο μισό. Πολύ ωραία. Το οποίο αυτό εδώ πέρα με τα φρούτα, Χρήστο, να πω, ναι. Ότι μπορούμε να το κόψουμε σε πολύ λεπτή φέτα. Okay. Να το ξηράνουμε σε χαμηλή θερμοκρασία στο φούρνο, το οποίο γίνεται ένα φανταστικό crackers. Mm-hmm. Αυτό εδώ πέρα, όπως το βλέπεις, είναι στην ουσία μία μπάρα. Οκ. Okay. Πολύ ωραίο. Και εγώ και ωραίο το έκανα. Ορίστε, και το τελευταίο κομμάτι. Ωραία. Πολύ ωραία. Και μετά θα το περάσουμε και από εδώ. Από το φαγόπυρο. Να σε βοηθήσω. Έτοιμα. Εξαιρετικά. Λοιπόν. Μοιράζει. Μοιράζει. Συμβαίνει στη δουλειά μας. Σε αυτό το στάδιο καλό θα είναι να τα αφήσει ο επαγγελματίας μισή ώρα όπως είμαι στη φόρμα. Mm-hmm. Ωραία. Ακριβώς το ίδιο πράγμα όπως κάνουμε για τη ζελατινοποίηση. Και μετά, όπως είπαμε, θέλουμε φούρνο στους 200 βαθμούς με καλό ατμό. Ωραία. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι για επαγγελματίες. Δεν έχουμε ατμό στο φούρνο στο σπίτι μας στην κουζίνα. Σωστά. Και αμέσως κατεβάζουμε από 200 βαθμούς σε 170 για 110 έως 125 λεπτά. Ωραία. Αυτό. Μάλιστα. Ψήνουμε λοιπόν, αφήνουμε να κρυώσει, ξεφορμάρουμε. Ακριβώς. Και κάλευα μου είναι να καταναλωθεί την επόμενη μέρα. Ακριβώς. Και όχι την ίδια. Ακριβώς, την ίδια μέρα, ναι. Καλύτερα είναι να τα αποφύγουμε γιατί είναι μέσα ζουμερό. Mm-hmm. Ωραία. Οπότε, νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα λύση, ειδικά τώρα μετά από με το νέο έτος που όλοι ξέρεις έχουμε φάει λίγο αρκετά τις γιορτές και αναζητούμε όλοι λίγο να κάνουμε πιο διατροφική ζωή κτλ. Πιο... Όλοι μας. Όλοι σας. Οπότε να το αναζητήσουν οι κυρίες και κύριοι που μας βλέπουν στους φούρνους εδώ, ναι, στην πόλη συνιστώ, και στην Κρήτη. Είπαμε θα το βρείτε σαν βαρύ ψωμί πολύσπορο χωρίς μαγιά. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι είναι μια ωραία λύση να, να φέρουμε και τα καναπεδάκια που, που έχεις κάνει. Να δούμε και την μορφή τους στην τελική, να δώσουμε και μία λύση στους ανθρώπους που μας βλέπουν πώς μπορούν να το
χρησιμοποιήσουν αφού το κόψουν. Όπως είπα από την αρχή, έχει πολλές εναλλακτικές. Γι' αυτό, όπως είπες, θα τα δείξουμε. Έχει πάρα πολλά. Θα τα δοκιμάσουμε κιόλας εμείς. Ναι, έτσι. Σωστό. Οπότε, πάμε λίγο να καθαριστούμε, να φέρουμε τα καναμεδάκια και ερχόμαστε αμέσως. Λευτέρη, κοιτάξτε τι ωραία πράγματα έχει κάνει σήμερα εδώ ο Λευτέρης. Έχει πάρει λοιπόν το υπέροχο αυτό το αρτοσκεύασμα που έχουμε φτιάξει. Που φτιάξαμε, σωστά. Με τα χεράκια μου. Ναι. Και έχει βάλει απάνω ένα σπρέι τυρί, ένα τυρί αλιφόμενο, μπορεί να βάλετε ό,τι θέλετε. Και έχει βάλει καπνιστό σολομό και ρόκα. Και έχει βάλει δίπλα μπάφαλο με ντοματίνια και βασιλικό. Σωστά. Εδώ το τσιγκουνέθηκε στο τυράκι από κάτω. Ήταν η γωνία, δεν έφτανε. Ήταν η γωνία. Ωραία. Δοκίμασε εσύ, να δοκιμάσω κι εγώ. Να δοκιμάσω. Είναι και λίπτικο, δεν μας πειράζει. Mm-hmm. Το πέτυχα, μπορώ να πω, Έχεις βάλει και ζέστη λεμονιού, Ναι. Ωραία. Ακριβώς. Από τη λεμονιά σου, Ναι. Πιο φρέσκο δεν γίνεται. Φαίνεται. Το έχει αναβαθμίσει. Να πω, είναι πολύ ωραίο, αλήθεια. Μα για πολύ ωραίο το φορά να κάνουμε λίμνηση. Είναι όλο δροσερό και το κάτω ακόμα είναι. Ακριβώς. Έχει μέσα υγρασία. Είναι αυτό που σου λέγα, γι' αυτό πρέπει να το φάμε από την επαύριο μέρα και μετά, για να καταλάβουμε την υγρασία του πραγματικά ποια είναι. Πολύ ωραίο. Μπράβο, Λευτέρη. Χαίρομαι που σας άρεσε. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ νόστιμο. Και νομίζω ότι, ξέρεις, off camera, είχαμε μία σοβαρή διένεξη. Αν αυτό το αρτοσκεύασμα τρώγεται με την φασολάδα. Αυτό είναι καθαρά θέμα γούστου. Για μένα, όχι. Όχι. Για μένα. Αλλά τρώγεται πολύ ωραία. Γιατί ρε φίλε, δηλαδή. Είναι ξερή, είναι ξερή η φασολάδα και δίνει μία υγρασία αυτό και κατάλαβες τώρα. Όχι. Ωραία. Εγώ θα προτιμούσα στη φασολάδα. Μια αρέγκα. Ναι, σωστά. Και ένα καλό προζυμένο ψωμί. Ναι. Δεν θα ήθελα αυτό. Κοίταξε, αυτό, όπως είπα, θα το ήθελα ένα απόγευμα. Περιμένω, δεν φεύγω. Εσύ θα πάρεις αυτό εδώ. Του φίλου μας τον Δημήτρη. Σωστά. Αυτό ναι. Το οποίο, για τη φασολάδα. Έψε εδώ. Άψογη κόρα, τέλεια δομή. Φάει αυτό, ναι. Αυτό. Ακριβώς. Θα φάω εγώ αυτό είναι η φασολάδα. Ωραία. Εντάξει. Ωραία, κλείσαμε. Να που τα βρήκαμε. Εξαιρετικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να το δοκιμάσετε, να το ζητήσετε. Είναι πολύ νόστιμο, πάρα πολύ υγιεινό. Και για όσους κάνουν διατροφή και δίαιτα αυτή την περίοδο, είναι το κατάλληλο προϊόν. Να είστε καλά, πάμε στην επόμενη θεματική ενότητα. We'll be right back.
Πάμε τώρα να συνδεθούμε μέσω Skype με έναν αγαπημένο φίλο και ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες σεφ, όπου εκείνος πρωτοξεκίνησε την Fusion Cuisine στην Αθήνα πριν από πάρα πολλά χρόνια. Παραμένει δημιουργικός, παραμένει στο πάνθεον των μεγαλύτερων Ελλήνων σεφ. Και αυτό που τον κάνει και ξεχωρίζει επίσης πέρα από την ιδιότητά του σαν σεφ είναι ότι είναι και πάρα πολύ δοτικός, πάρα πολύ ευγενικός και αξιαγάπητος άνθρωπος. Κοντά μας λοιπόν έχουμε τον αγαπημένο συνάδελφο και φίλο, τον Άρη τον Τζανακλίδη. Άρη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε στην πανέμορφη Κρήτη? Είμαστε πολύ καλά. Εσύ τι κάνεις? Εγώ είμαι στο Πήλιο, περιμένω το χιόνι που δεν έρχεται ποτέ. Έχει χιονίσει σε όλα τα γύρω χωριά και σε εμάς εδώ τίποτε και περιμένουμε όλοι εναγωνίως. Θα σας κάνει νομίζω το χατήρι. Ελπίζω αγόρι μου, μου αρέσει πάρα πολύ το χιόνι. Τι κάνεις, πώς είσαι? Όλα καλά? Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Μπράβο, μπράβο αγόρι μου, μπράβο. Όπως είπα και πριν, ήσουν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος που ξεκίνησες με το εμβληματικό Melrose τότε. Το θυμάσαι, έτσι. Εσύ ήσουν στην Κούνια τότε. Εγώ ήμουν μωρό τότε, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά έχω ακούσει, μου έχουν πει. Ποιος άλλωστε που στην Ελλάδα ασχολείται με τη γαστρονομία τα τελευταία χρόνια. Αγαπημένο και βάλαμε πολύ μεράκι και κόπο εκεί. Άρη, θέλω λίγο να μου πεις, γιατί έχεις ζήσει τις καλές περιόδους της τότε γαστρονομίας, έχεις ζήσει και την τώρα ελληνική γαστρονομία. Θέλω λίγο να μου κάνεις, να βρούμε λίγο συγκρίσεις, να κάνουμε μια σύγκριση σε διαφορές και ομοιότητες με την τότε εποχή και την τώρα εποχή. Πρώτον, έχουν γίνει όχι βήματα, έχουν γίνει άλματα. Mm-hmm. Η ελληνική γαστρονομία είναι σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήταν πριν πολλά χρόνια. Το ελληνικό κοινό είναι πολύ πιο ενημερωμένο πλέον. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί εμείς βαδίζαμε με ένα κεράκι μέσα στο σπήλαιο και κάναμε ένα-ένα τα βήματά μας. Εσείς που έχετε αναλάβει τώρα, είναι πολύ πιο ενημερωμένος ο κόσμος. Έχουμε εκπληκτικό τουρισμό στην Ελλάδα. Έχουμε πολύ καλούς τουρίστες, οι οποίοι απολαμβάνουν αυτόν τον υπέροχο τόπο για αυτές τις υπέροχες συνταγές που φτιάχνετε εσείς και εγώ φυσικά. Και νομίζω πάμε καλά, πάμε καλά. Πες μου λίγο, ποια κουζίνα θεωρείς ότι σε χαρακτηρίζει σαν άνθρωπο, σαν μάγειρα, σαν σεφ? Κοίταξε να δεις, καταρχάς είναι η κουζίνα της μαμάς μου, που μου λείπει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι οι κουζίνες έχω μεγάλη επιρροή από τη Ιαπωνέζικη κουζίνα. Mm-hmm. Μ' αρέσει η πειθαρχία της. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος, ο σχεδόν σπαρτιάτικος τρόπος που χρησιμοποιούν τα υλικά, η ακρίβειά της και φυσικά οι έντονες γεύσεις της, οι οποίες όμως δεν είναι μπερδεμένες. Μάλιστα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά η ιταλική και η ελληνική φυσικά. Εμείς τώρα, η δικιά μου γενιά ας πούμε, έχουμε σαν πρότυπα συναδέλφους και είναι φυσικά μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή που μπορούμε να σας αποκαλούμε σαν συναδέλφους. Εμείς λοιπόν έχουμε λοιπόν πρότυπο εσάς, την γενιά του Άρη του Τσανακλίδη, του Λευτέρη του Λαζάρου. Και εγώ πάλι θαυμάζω εσάς που κάνετε θαύματα και δημιουργείτε πράγματα. Έλα, οι τεχνικές σας μας έχουν ξεπεράσει. Χρησιμοποιείτε με σοφία αυτό το πλούτο της ελληνικής γης και νομίζω είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Εμείς λοιπόν έχουμε τώρα πρότυπο τον Άρη τον Τσανακλίδη. Ο Άρης λοιπόν, ο Τσανακλίδης τότε, ποιος είχε πρότυπα, μαγειρικά πρότυπα? Φυσικά εγώ καταρχάς είχα τον Ρόι Γιαμαγκούτσι, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών το αφεντικό μου και εξαιρετικό σεφ. Θαύμαζα ένα καταπληκτικό σεφ που λεγόταν Μισελ Ρισάρτ, που ήταν στο Λος Άντζελες, ένας τρομερός Γάλλος, αλλά με και καλιφορνέζικες επιρροές. Η Alice Waters, δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει, η οποία είναι ουσιαστικά δημιούργησε αυτή την περίφημη νέα αμερικάνικη κουζίνα, η οποία ήταν πάρα πολύ, πολύ εντυπωσιακή.
Ποιους άλλους να σου πω. Και φυσικά τους πιο παλιούς από αυτό. Δεν ήμουν ποτέ λάτρης των Γάλλων, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Και ειδικά πάλι με τους... γιατί θεωρούσα ότι η γαλλική κουζίνα για μένα δεν είχε αυτά τα αρώματα που βρίσκουμε στην Ιταλική, στην Ελληνική, στη Ιαπωνέζικη. Ενώ οι τεχνικές της για εκείνη την εποχή ήταν άψογες, αλλά μας έδωσε τα πρώτα φώτα, αλλά μετά εμείς νομίζω πήραμε... Να φανταστείς, η κουζίνα του Ρόι που δούλευα λεγόταν Ευρασιατική. Ο οποίος είχε δουλέψει στο περίφημο Λοραντζερί στο Λος Άντζελες, είχε πάρει όλη τη γαλλική παιδεία και μετά με την κουλτούρα του τη Ιαπωνέζικη έβαλε μέσα και δημιούργησε αυτή την Ευρασιατική, αυτή τη fusion κουζίνα. Ήταν ο πρώτος. Ήταν πρώτος διδάξας πριν από τον Νόμπου και έκανε τρομερά πράγματα. Και ήμουν πολύ ευχαριστημένος που δούλεψα μαζί του για 6-7 χρόνια. Ξέρεις τι θαυμάζω σε σένα, ότι ακόμα, παρόλο που είσαι πάρα πολλά χρόνια στον χώρο, ακόμα είσαι πάρα πολύ δημιουργικός, είσαι μέσα στην πολλή ενέργεια. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν από κάποια χρόνια που είχαμε βρεθεί στην Αθήνα σε μια έκθεση, μου λες πάμε Χαβάη, σε ένα κονσάκι που έχω. Ναι. Δηλαδή, κοίταξε να δεις, είσαι συνέχεια σε εγρήγορση. Είμαι σε μια ηλικία που σε μερικά χρόνια κανονικά πρέπει να βγω σε σύνταξη και μόνο αυτή η ιδέα με τρομάζει. Δεν θέλω ποτέ να βγω σε σύνταξη, θέλω πάντα να δουλεύω. Μπορώ να πεθάνω με στην κουζίνα στις μαρμίτες. Δηλαδή, είναι υπέροχη η δουλειά μας. Δεν νομίζω ο Θεός μου έδωσε αυτό που ήθελα να κάνω πάντα. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Τώρα βέβαια, ναι. Τώρα είναι το πρόβλημα, φίλε. Νομίζω η κατάστασή μας είναι τραγική. Νομίζω το κράτος μας έχει παρατήσει τελείως. Μας έχουν παρατήσει, μας έχουν αφήσει έρμεα. Προσπαθώ τώρα να κάνω μια κίνηση με τον Λευτέρη, τον Λαζάρο, τον Έκτορα και διάφορους άλλους. Μήπως κάνουμε κάτι πιο συντονισμένο. Πρέπει να βοηθήσουν την εστίαση. Καταστρεφόμαστε. Τα περισσότερα παιδιά, οι συναδέλφοι μου, εγώ έχω 52 άτομα που δουλεύουν στο μαγαζί. Τα περισσότερα είναι στα όρια της κατάθλιψης. Δεν μπορείς να τους δίνεις ένα πενιχρό εισόδημα να ζήσουν και να τους αφήνεις στην τύχη τους. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει για αυτό το πράγμα. Όλοι οι κλάδοι είναι ανοιχτοί, εμάς μας έχουν παρατήσει. Θα είμαστε πάντως άρη μαζί σας, με αυτοί όλοι που είπες, αγαπημένοι φίλοι όλοι, και ο Λευτέρης Λαζάρη και ο Έκτορας. Όλοι κάνουμε τώρα, θέλουμε να συντάξουμε μια ωραία επιστολή και να την στείλουμε προς την κυβέρνηση. Πραγματικά δεν ζητάμε λαιμοσύνες. Θέλουμε να γίνει κάτι. Δηλαδή, ήμασταν η ζωογόνος δύναμη της ελληνικής οικονομίας. Ήμασταν πρωταρχικοί, το 40% των Ελλήνων σχεδόν εργάζονται στην εστίαση και στο hospitality. Δεν συμφωνείς? Δηλαδή είναι τρομερό. Μας αυτό έχουν είναι... παρατήσει. Αυτή μας έχουν είναι... αφήσει... Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι 2-3 γραφειοκράτες οι οποίες διαχειρίζονται την τύχη μας. Άρη, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν για την εστίαση αμυγός, είναι και όλη η διατροφική αλυσίδα. Οι αγρότες, ναι. Οι ψαράδες, οι κρεοπόλες, όλοι αυτοί. Όλοι υποφέρουμε συνάμα. Είναι ο παραγωγή. Μου λένε κάτι φίλοι μου οι οποίοι παράγουν κρασί, μου λέει, Άρη, έχουμε αποθέματα, λέει, που δεν ξέρουμε τι θα τα κάνουμε. Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή, τρομερά πράγματα. Εσύ θεωρείς ότι ένα κρασί, άμα δεν αναλυθεί πρώτα στη χώρα του, που όπως το αναδεικνύουμε εμείς, συνδυάζοντάς τους με τις υπέροχες συνταγές μας, θα μπορέσει να πουλήσει το εξωτερικό? Με τίποτε. Έτσι είναι. Δεν υπάρχει. Είναι. Δηλαδή, ο Άγγελος, ο ένας, ο άλλος, ο Στέλιος, όλοι μου λένε, είμαστε σε απόγνωση. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορούν να μας αφήσουν έτσι. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα τελειώσει πολύ γρήγορα όλο αυτό. Ναι, βέβαια, ρε φίλε. Το δύσκολο κομμάτι. Και να έρθω να μαγειρέψω στο μαγαζί σου στην Κρήτη και εσύ να έρθεις σε μένα. Έτσι. Το κουζίνα. Το υπόσχομαι. Το υπόσχομαι. Ναι, 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 ναι. Δεσμεύομαι δημόσια. Ναι, αγόρι μου, ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά που ήσουν σήμερα στην παρέα μας. Ήθελα να εκφράσω λίγο τη γνώμη μου για το τι συμβαίνει γύρω μας. Εγώ είμαι πάντα αισιόδοξος και νομίζω ότι θα πάμε ακόμη καλύτερα. Θα γίνουμε πραγματικά γαστρονομικός προορισμός στην Ελλάδα, γιατί έχουμε όλα τα φόντα να πετύχουμε. Σιγά σιγά αυτός ο φθηνός τουρισμός,
αυτή η φθηνή γαστρονομία, το μουσάκα city που λέω εγώ και το σουβλάκι. Όχι ότι δεν λατρεύω το σουβλάκι προς Θεού, ούτε το μουσακά. Σιγά σιγά θα δημιουργηθούν εστίες γαστρονομίας σε όλη την Ελλάδα και θα έρχονται από όλο τον χρόνο να έρθουν να φάνε στο δικό σου εστιατόριο, στο δικό μου, στου Έκτορα, του Λευτέρη, σε οποιοδήποτε. Και να είναι προορισμός, όπως εμείς πάμε στο Μπιλμπάο, πάμε στον Σαν Σεμπάστιαν, πάμε σε τόσα μέρη, πάμε στις Σκάνες εδώ και έτσι θα γίνει και η Ελλάδα. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά σε αυτό το βήμα. Το ευχόμαστε ειλικρινά όλοι, Άρη. Αλήθεια, στο λέω, ευχόμαστε ειλικρινά. Ναι. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινήστε εσείς και θα ακολουθήσουμε. Εμείς από πίσω θα σας ακολουθήσουμε. Εννοείται, φίλε. Είσαι μέσα πάντα. Ωραία. Να είστε καλά, παιδιά. Σε ευχαριστώ πολύ, Άρη. Γεια. Έτσι, λοιπόν, με τον αγαπημένο Άρη Τσανακλίδη θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν σήμερα εδώ μαζί μας. Και τον ευχαριστούμε που μας έχει μάθει τόσα πολλά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Και όλους εκείνους της σειράς του Άρη του Τσανακλίδη που μας έμαθαν γαστρονομία στην Ελλάδα και εμείς τώρα έχουμε κάτι να πούμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.